Άλλη μια μέρα στο γραφείο. Καλησπέρα ζουνάκια και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Ζουζουνάκια Podcast. Είχα πάρα πολύ καιρό να έρθω στο στούντιο, όμως ρισκάρω την τσέπη μου και έρχομαι. Με κίνδυνο 300 ευρώ να φάω πρόστιμο. Στέλνω μήνυμα 4 και δίνω βοήθεια σε όλους εσάς που είστε στο σπίτι καραντινάτι όπως και εγώ και δεν έχουμε τι να κάνουμε πέρα από το να το παίξουμε. Το έχουμε τερματίσει αυτό τελευταία. Pornhub και Άγιος ο Θεός. Πάμε όμως και τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας βόλτα, στέλνοντας μήνυμα 6. Και τώρα που πας σκυλάκι, τι τρελή πάσα είναι αυτή, πιο cringe από ποτέ, να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή είναι μια χορηγία του petnews.gr, όπου θα μπεις, θα μάθεις τα πάντα για το κατοικίδιό σου, θα το αγαπήσεις λίγο παραπάνω, θα το βγάλεις ένα περίπατο γύρω από το τετράγωνό σου, μέχρι εκεί που επιτρέπεται να είμαστε και νομοταγείς. Να! Κυβέρνηση, έχω τα νεύρα μου. Με συγχωρείτε για τη μούτζα. Πάει μόνο σε κυβερνητικούς εκπροσώπους. Και να πω, πρέπει τώρα ο κομπρέσορας να τα κόψει όλα, ότι τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να την παίξουμε που είπαμε. Μπορούμε πάρα πολύ ωραία να μπούμε Netflix και να δούμε πάρα πολύ ωραίες σειρές. Και σήμερα λοιπόν, ναι, μόνος του ρε, θα σας προτείνω 2, άντε 3 βαριά. Και άμα έχουμε και λίγο χρόνο να δώσω και κανένα μπόνους, πάρα πολύ ωραίες σειρές, κυρίες και κύριοι, Netflix. Έχουμε και λέμε, πρώτη σειρά, κάτσε εδώ, σε έχω, το Queen's Gambit! Ναι, αυτό είναι, αν δεν το έχεις δει, δεν ξέρω πραγματικά τι κάνεις στη ζωή σου, κλείσε το βίντεο τώρα, πώς διώχνω κόσμο από τα βίντεο μου. Ναι, έχουμε τόσο! Τέτοια οικειότητα εμείς πλέον, φεύγεις και γυρνάς, βλέπεις Queen's Gambit, 7 επεισοδιάκια, περίπου της ώρας, λίγο ένα τσακ πιο πριν, 40-50 λεπτά, καταπληκτικό. Στο Netflix μεταφράζεται το Γκάμπι της βασίλισσας Άρη Που. Σαρδάμ, είχα καιρό. Άλλη μια τρομερή μετάφραση των Ελλήνων. Queen's Gambit λοιπόν. Έχουμε και λέμε στο IMDb, πήρε 8,7 και δεν το πήρε αδίκως. Γιατί, ακολουθούμε την ιστορία, ό,τι να είναι. Δεν μ' αρέσει, δεν μαλακές γράφει, θα σας τα πω εγώ τώρα. Λοιπόν, 1960, Αμερική. Έχουμε ένα κοριτσάκι που έμεινε ορφανό από μητέρα. Μας το δείχνει στο πρώτο επεισόδιο αυτό. Η μητέρα της ήταν μαθηματικός, ιδιοφία, αλλά κάπου είχε κάποια προβληματά και είχε κάποια ψυχολογικά. Μικρή παύση για να ταυτιστείτε. Και κάπου χάνει τη μητέρα της. Ο μπαμπάς είναι αμπέλαλε, δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Μας δίνει 2-3 hint, δεν μας νοιάζει, πάμε παρακάτω. Το κοριτσάκι σε πολύ μικρή ηλικία, ένα ωραίο, πανέξυπνο κοριτσάκι και αυτό θα έλεγε κανείς, μένει ορφανό και καταλήγει σε ένα ορφανοτροφείο. Στο πρώτο επεισόδιο βλέπουμε το κοριτσάκι μας, την πρωταγωνίστρια, σε μικρή ηλικία. Εξαιρετικό casting η κοπέλα που βάλανε να παίξει την πρωταγωνίστρια σε μικρή ηλικία, ξαναλέω. Πάρα πολύ έξυπνη, ιδιοφυΐα. Μακάρι να κάνω κι εγώ κάποια στιγμή μια τέτοια κόρη, αλλά αν πάρει τα γονίδια μου δεν το βλέπω. Και η συγκεκριμένη τι κάνει? Είναι τρομερή στο σκάκι. Κάτι τόσο πολύ βαρετό για πολλούς, αλλά στη σειρά καταφέρνει ο σκηνοθέτης και ο δημιουργός να μας το δώσουν πάρα πολύ ωραία, με αποτέλεσμα σημερινή εποχή που μιλάμε να έχει όποιος είδε τη σειρά, πήγε και αγόρασε σκάκι. Ανεβήκαν, εκτοξευθήκαν οι πωλήσεις. Και έχουμε την κοπελίτσα στο ορφανοτροφείο, το οποίο είναι χάλια, η κατάσταση είναι περίεργη. Τους κουμπώνουν με κάτι χάπια, αυτή εθίζεται από μικρή ηλικία σε αυτά τα χάπια και μπλέκει η φάση. Πηγαίνει κάτω στο υπόγειο, γνωρίζει έναν τύπο, μην κάνω spoil, τη μαθαίνει να παίζει σκάκι και ανακαλύπτουμε ότι είναι ιδιοφυΐα και ταλεντάρα στο σκάκι. Και ξεκινάει η κοπελίτσα μας και παίζει κάθε μέρα στα μουλοχτά. Και μετά προχωράει η ιστορία, δεν θα κάνω spoil, την υιοθετούν από το ορφανοτροφείο για να προχωρήσουμε. Την υιοθετεί η Μάρθα Καραγιάννη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σκηνοθέτη της καρδιάς μας που θα μοντάρει και αυτό το βίντεο. Και όταν είδαμε τη σειρά μαζί, μου το πέταξε σαν hint και έλεγα ποια μου θυμίζει ρε. Ορίστε, Μάρθα Καραγιάννη κυρίες και κύριοι. Πέθανα από τα γέλια για λίγο, μετά στεναχωρήθηκα όμως, γιατί κάτι θα γίνει στην ιστορία, δεν λέω. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Λες, το σκάκι ρε φίλε είναι βαρετό, θα αξίζει? Άκουσέ με, αξίζει. Και έχουμε και λέμε, εξαιρετικό casting. Και η μικρή στο πρώτο επεισόδιο τρομερή και μοιάζει πάρα πολύ και με την πρωταγωνίστρια. Πώς λέγεται η φίλη μας η πρωταγωνίστρια? Άνια Τέιλορ Τζόι, κυρίες και κύριοι, την έχουμε γνωρίσει στο Split. Ναι, είναι η κοπέλα με τα μάτια. Τρομερή, ιδιαίτερη
και πάρα πολύ μας άρεσε στη σειρά. Τι πετάει εδώ μέσα, δεν ξέρω. Τι να πω για αυτή τη σειρά. Πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Ο διευθυντής φωτογραφίας έκανε παπάντες. Τρομερά κουστούμια. Δεν ξέρω ποιος τα έραψε. Γυναίκα είναι, άντρας είναι. Θα έχει μέλλον. Μπράβο σου. Τρομερά κουστούμια. Πάρα πολύ ωραίο κόλλορ. Η πρωταγωνίστριά μας παίζει ιδιαίτερα. Είναι λίγο εριστική. Την έχει ακούσει λίγο γιατί από μικρή καταλαβαίνει ότι στο σκάκι καταπίνει ψυχές, κόβει κόλλους. Τους έχει ξεκολλιάσει όλους. Με όποιον παίζει, Έφυγες. Ο επόμενος, έφυγες. Θα φάει τα χαστούκια της, θα πάρει τα χαμπάρια της και θα εξελιχθεί και στο συναισθηματικό κομμάτι, αλλά και στο παικτικό. Θα γίνει καλύτερη παίκτρια. Γιατί θα έχει να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο εχθρό από το εξωτερικό φερμένο. Μέχρι που και θα καταφέρει να τον νικήσει, άραγε, ρωτάω. Στη σειρά λογικά θα τον νικήσει κάπου στο τέλος. Δεν κάνω spoil. Αλλά θα περάσει πολλά για να φτάσει εκεί. Αχ, τι να πρωτοθυμηθώ για αυτή, από αυτή τη σειρά. Ένα απίστευτο μονοκάμερο που έκανε στο Las Vegas. Τι ήταν αυτό το... Εξαιρετικό θα έλεγα. Καταπληκτικό. Έπαθα σοκ εκεί. Και πάρα πολύ ωραίοι side characters. Δεν παίζει μπαλίτσα μόνη της. Γνωρίζει και άλλους χαρακτήρες οι οποίοι θα την εξελίξουν, που λέγαμε και στο συναισθηματικό κομμάτι. Αλλά δεν θα εξελιχθεί μόνο αυτή, θα εξελιχθούν και οι side characters. Πολλοί φάγανε χαστούκια και τους βλέπεις πάνε οπ, και τη βοηθάνε. Παίζει μπαλίτσα ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ. Είπα 8 λεπτά μιλάω για μια σειρά. Δηλαδή με βαρέθηκα κι εγώ ίδιος. Μπείτε, δείτε την Queen's Gambit. Προχωράμε. Πάμε στην επόμενη σειρά. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Αχ, και μετά από ένα πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για να σας προτείνω μια δεύτερη σειρά στο Netflix που είδα. Είχα δει την πρώτη σεζόν παλαιότερα. Δεν θυμάμαι πού. Ίσως και να την είχα κατεβάσει. Να μην πλήρωνα Netflix τότε. Να μην είχε μπει ανάπτυξη στο σπίτι μου. Κυρίες και κύριοι, δεύτερη σειρά. Έχουμε και λέμε, αγαπητά μου ζουζουνάκια, θα δείτε το ψυχίατρο. Θα σας το βγάλει στο ελληνικό Netflix ο ψυχίατρος. Εκεί που πρέπει να με στείλετε. Στα αγγλικά είναι The Alienist. Πιο πολύ μ' αρέσει. Και το πρότεινα και σε μια φίλη μου και μου λέει και γαμώ, με εξωγήινους είναι. Και της λέω είσαι μπούφος. Είναι με ένα γιατρό, The Alienist. The Alienist, κυρίες και κύριοι, ο ψυχίατρος. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η δεύτερη σεζόν. Είχα δει την πρώτη, πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται όμως αυτή τη σειρά? Έχουμε και λέμε, είμαστε Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 19ου αιώνα. Ό,τι να είναι, τα είπα τώρα όλα μαζί. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και ακολουθούμε έναν illustrator της εφημερίδας New York Times με το όνομα John Moore, που τον παίζει πάρα πολύ ωραίο καβλάκι, ηθοποιός άντρας, σε πάρα πολλές γυναίκες αρέσει, έχει παίξει και στο The Hobbit, έκανε τον Δοξότη, τον οποίο τον λένε Luke Evans, πολύ ωραίος, μπροστινός, ωραίος. Λοιπόν, και αυτός θα γνωρίσει έναν εγκληματολόγο ψυχίατρο, τον Dr. Chrysler Laszlo, τον οποίο τον παίζει ο, άντε να το πω τώρα, Daniel Broil, κάπως τον λένε τέλος πάντων, έχει παίξει και στο Avengers, έκανε ένα κακό. Πάρα πολύ ωραίος ο Laszlo, ταυτίστηκα πολύ και γαμώ τα μουσάκια ο γιατρός. Από αυτόν εμπνεύστηκα κι εγώ και είπα να το μακρύνω το δικό μου. Αλλά μπλέκει στο story και μια κοπελίτσα η Σάρα που την παίζει η Dakota Fanning. Dakota, αυτή και η αδελφή της είναι από τις... Δεν θα μιλήσω καθόλου για την αδελφή της, δεν θα την αγγίξω. Θα μιλήσω για την Dakota. Από τις λίγες ξανθές που θα έκανα κάτι, την πα σπίτι, τη γνωρίζει σε οικογένεια, παππούδες, αν ζουν, αν δεν ζουν, τους αναστέρνει, έχει τρομερό φατσάκι, τις κάνεις παιδιά. Μπράβο στην Dakota, τις κάνει και ο σκηνοθέτης κάτι κοντινά, πεταρίζει η καρδούλα μας. Τέλος πάντων, η Dakota είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι επαναστατικό κοριτσάκι, το οποίο είχε κάποια daddy issues, προχωράει όμως, δεν κοιτάει πίσω το παρελθόν και γίνεται, τα καταφέρνει και είναι detective πλέον. Στην πρώτη σεζόν δεν θα πω πολλά για την πρώτη, θα μιλήσουμε για τη δεύτερη τώρα. Δείτε την πρώτη, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπλέκει ιστορία με αυτούς τους τρεις. Είπαμε, ο ένας είναι, ζωγραφίζει σε μια εφημερίδα, εντάξει, κάνει τα σκίτσα και είναι και δημοσιογράφος. Ο άλλος είναι γιατρός, εγκληματολόγος και περίεργος, ψυχίατρος. Και η κοπελίτσα ψιλογίνεται detective μετά. Και μπλέκουν αυτοί και ψάχνουν έναν κατασυρωή δολοφόνο στην πρώτη σεζόν. Πάρα πολύ ωραίο. Η πρώτη είναι πιο πολύ επικεντρωμένη στο Laszlo, το γιατρό μας. Η δεύτερη είναι πιο, πες το, girl power. Δίνει λίγο παραπάνω πάτημα στην κοπελίτσα της σειρά μας, την Dakota, με το όνομα Σάρα στη σειρά. Η φίλη μας η Σάρα έχει ανοίξει
γραφείο ερευνών. Είναι detective πλέον και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Όλο της το τίμα απαρτίζεται κυρίως από γυναίκες, δίνει έτσι πάτημα το 19ο αιώνα και λέει ότι μπορούμε οι γυναίκες να τα καταφέρουμε σε μια κοινωνία δύσκολη, ανδροκρατούμενη, σε ένα τοξικό περιβάλλον. Τι γίνεται? Ναι, ο γιατρός μας ξεκινάει το story. Χάνεται ένα μωρό μιας κυρίας, την οποία την κατηγορούν ότι το σκότωσε εκείνη, και την καταδικάζουν να πεθάνει στην ηλεκτρική καρέκλα. Ο γιατρός την έχει αναλάβει, προφανώς, και μας δείχνει από το πρώτο επεισόδιο ότι δεν φταίει αυτή, άδικα την έχουν καταδικάσει και την σκοτώνουν, άντε να το κάνω spoil για να μπούμε λίγο στο κυρίως πιάτο, τη σκοτώνουν αδίκως στην κυρία, ψήνεται η κακομήρα, ο εγκέφαλός στην ηλεκτρική καρέκλα. Και μετά πάρα πολύ στεναχωρημένος ο γιατρός, τον έχει πάρει από κάτω γιατί δεν κατάφερε να τη σώσει ούτε να την υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Σε όλο αυτό μπλέκει και η φίλη μας η Ντακότα, η οποία είναι ερευνήτρια, είχε αναλάβει και αυτή το περιστατικό, δεν τα κατάφερε. Αλλά μετά τι γίνεται? Ξεκινάνε και χάνονται και άλλα παιδάκια. Κάποιος τα απαγάγει. Ποιος απαγάγει μωρά, γάμο το σπίτι μου? Έβλεπα τη σειρά και ήθελα να σπάσω τηλεόραση. Ποιος παίρνει μωρά, ρε? Γι' αυτό και σας λέω να τη δείτε τη σειρά, γιατί ξυπνάει συναισθήματα μέσα. Εμένα μου ξύπνησε οργή που δεν ξυπνάει εύκολα, λέμε τώρα. Ψάχνουν να δούνε ποιος παίρνει τα μωρά, τι τα κάνει, θα τα σώσουν τα μωρά. Μπλέκει και ο άλλος ο καψερός, ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει φάει από την πρώτη σεζόν καψουρόπιτα με τη Σάρα. Δεν θέλω να πω τι γίνεται. Όμως αυτός είναι λογοδοσμένος και πρέπει να αραβωνιαστεί. Τι θα γίνει, θα πάρει τη λεγάμενη που αραβωνιάστηκε ή θα τα βρούνε με τη Σάρα? Εκεί κάπου ταυτίστηκα κι εγώ, γιατί σε κάτι τέτοια περίεργα τρίγωνα όλο και κάπου έμπαινα. Πάντα εγώ τον κερατά έκανα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και λέμε καταπληκτική σειρά. Πάρα πολύ ωραία δοσμένη κι αυτή, και σκηνοθετικά και η ιστορία που βασίζεται σε δύο βιβλία ενός τύπου. Και το προηγούμενο που είπαμε, το Gambit, το Queen's Gambit, και αυτό βασίζεται σε βιβλίο, γι' αυτό και έσπηρε τώρα. Και επιστρέφουμε στο ψυχίατρο. Πολύ ωραία σειρά. Εξαιρετικά φωτισμένη κι αυτή. Κοντινά, άστο, έπαθα σοκ. Ειδικά στην Ντακότα γράφει, έχει ένα μάτι καριόλα, τέλος πάντων. Τι λέγαμε, ναι, κουστούμια και εδώ ο χαμός. Τα σετ έχουν φτιάξει στη Βουδαπέστη. Ό,τι βλέπετε τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα το έχουν στήσει στη Βουδαπέστη, και όλα τα άλλα είναι σε στούντιο. Όλες τις γειτονίες, τα πλακόστρωτα, τα ντουβάρια, τις πόρτες, τα παράθυρα, τα ξύλα. Χαμός, πολύ, πολύ κόπο, με ρεμέτια, χαμός. Πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, στο λέω, δέστη, άιντε, τι να πω άλλο, βαρέθηκα. Προχωράμε να πάμε στην επόμενη σειρά που πρέπει να δείτε. Ψάχνω τις σημειώσεις μου, αλλά δεν τις βρίσκω. Να δούμε λίγο χρονόμετρο. Ναι, είμαστε on time. Τρίτο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα έχουμε και bonus γύρω. Χα, χωράει στην κάρτα μνήμης. Κυρίες και κύριοι, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω για να σας προτείνω τρίτη σειρά. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο μέρος εκπομπής, όπου θα σας προτείνω να δείτε το The Maniac, ή σκέτο Maniac, δεν θυμάμαι πώς το γράφει, ο Μανιακός. Πάρα πολύ ωραία σειρά, με την οποία ταυτίστηκα περισσότερο από τις άλλες δύο, και να πω ότι είμαι τέρμα ανέστητος, δεν έχω συναισθήματα, και πολύ δύσκολα μία ταινία ή μία σειρά ξυπνάει κάτι μέσα μου και να πω «Κάτσε ρε φίλε, μπράβο, τι ωραίο». Καλά, εντάξει, δεν μας πάρουν και τα ζουνιά, αλλά λέμε. Ο Μανιακός. Ξεκινώντας να πω ότι παίζει ο Τζόνα Χιλ, ο χοντρούλης, ο οποίος τώρα αδυνάτησε. Τον έχουμε δει και σε άλλες ταινίες. Πάρα πολύ ωραίος. Δεν θα κάτσω να πω τώρα που έχει παίξει. Τον έχουμε δει, εντάξει. Θα τον βάλω, δεν ξέρω, σε φωτογραφία. Είναι γνωστή φυσιογνωμία, ό,τι να είναι. Και παίζει και η Σπέρμα Στόν, Έμα Στόν, με συγχωρείτε. Άλλη μια ατάκα που μου την πέταξε ο σκηνοθέτης την ώρα που βλέπαμε το πρώτο επεισόδιο της σειράς, και από τότε δεν μπορώ να τη βγάλω από το κεφάλι μου. Τρομερή Έμα Στόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Στο casting επίσης έχουν βάλει και τη Σίνο Γιαμίζου, όπως λέγεται η κοπελίτσα που κάνει τη γιατρένα τη Ιαπωνέζα. Έφαγα καψουρόπιτα με την πρώτη ματιά που την είδα. Και ένας άλλος γιατρός που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή τη σειρά? Στο IMDb πήρε 7,8 και έχουμε και λέμε. Δύο άγνωστοι έτσι συναντιούνται και μπαίνουν σε ένα περίεργο τρυπάκι με μια φαρμακευτική εταιρεία που θα κάνει δοκιμή ενός φαρμάκου, το οποίο λέει και υπόσχεται αυτή η φαρμακευτική εταιρεία ότι δεν έχει επιπλοκές και ούτε θα έχει συνέπειες στην υγεία τους, και αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τη δοκιμή του φαρμάκου, αυτό θα εξαλείψει οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν στο ψυχολογικό τους κομμάτι, γιατί είναι λίγο περίεργη δύο. Εξού και ο τίτλος, το Μανιακός. Ο πρωταγωνιστής μας, ο ένας, έχει κάποια σημάδια ψυχασθένειας, είναι λίγο έτοιμος, την πάει τη δουλίτσα, την πάει και τη φέρνει, πώς λέγεται,
Κοίτα, ρε, τι έπαθα τώρα. Δεν μου έρχεται η λέξη. Θα μου έρθει. Καθίστε, θα το κόψω στο μοντάζ. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι ο πρωταγωνιστής μας έχει κάποιες ενδείξεις ότι πάσχει από σχιζοφρένεια. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικό και τι όχι. Το βλέπουμε από την αρχή. Για την Emma Stone δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ποιο είναι το πρόβλημά της. Κάποιο ζόρι τραβάει κι αυτή. Έχει κάποιες τάσεις φυγής. Έχει κάποιες εξαρτήσεις σε ουσίες. Κάτι περίεργο γίνεται. Κάτι της έχει συμβεί. Δεν μας εξηγεί από την αρχή. Το πρώτο επεισόδιο είναι πάρα πολύ περίεργο. Καταλαβαίνουμε με το που το βλέπουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο κόλορ. Ειδικά τα σάντος είναι ανεβασμένα. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είτε ακόμη και στο κινητό αν το δεις, βλέπεις ότι κάτι είναι διαφορετικό από άλλες σειρές. Ξεκινάει περίεργα, μας έχει σε ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο είναι λίγο δυστοπικό. Δεν απέχει και πολύ η πραγματικότητα εκεί από αυτό που βιώνουμε τώρα με τον ιό εδώ. Περίεργες ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει ακόμη και υπηρεσία εκβιασμών, νόμιμη, όπου πας και νόμιμα εκβιάζεις κάποιον. Περίεργες φάσεις. Φίλοι από απόσταση που τους πληρώνεις για να υποδηθούν ότι είναι φίλοι σου. Μπράβο, παιδιά! Και ο πρωταγωνιστής μας τραβάει ζόρια, φαίνεται δεν είναι καλά καθόλου, είναι λίγο πριν φουντάρει. Αποφασίζει να μπει σε αυτή τη φαρμακευτική εταιρεία να δοκιμάσουν ένα σκεύασμα το οποίο θα δώσει λύση στο πρόβλημά του. Το ίδιο κάνει για κάποιον λόγο και η Emma Stone. Αυτοί οι δύο θα ενωθούν, θα τους φέρει η μοίρα ή το μοτίβο ή το pattern που είναι το pattern. Γενικά η σειρά είναι περίεργη, πάρα πολύ περίεργη. Όχι όσο άλλα πράγματα που έχουμε δει στη ζωή μας, αλλά είναι περίεργη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και αυτοί οι δύο θα γνωριστούν εκεί στην φαρμακευτική εταιρεία στις δοκιμές και από εκεί και πέρα η κατάσταση ξεφεύγει. Κάθε επεισόδιο το ένα μετά το άλλο γίνεται όλο και χειρότερο. Στην προσπάθειά της η σειρά να μας δώσει αυτό που θέλει, κάπου χάνεσαι. Δεν θα κάνω spoil το τι γίνεται αφού δοκιμάσουν το... Έχει τρεις φάσεις το σκεύασμα που πρέπει να πάρουν. Είναι το happy α, το β και το σ. A, B, C. Εντάξει, κάθε φάση αλλάζει και η πραγματικότητα. Δεν θα πω τι και πώς, γίνεται όλο και πιο περίεργο. Εγώ κάπου χάθηκα, ίσως για πολλούς να κάνει λίγο κυλίτσα. Αλλά στο τέλος το δένει πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό και σε ανταμείβει. Εξαιρετική σειρά. Τη βάζω λίγο πιο κάτω από τις άλλες δύο. Δεν είναι για όλους. Εγώ πέρασα υπέροχα όμως. Ταυτίστηκα σε πάρα πολλά σημεία και βλέπουμε ότι τελικά στο τέλος ακόμη και άτομα τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα στο κεφάλι τους έχουν επιλογή και έχουν και αυτοί μια θέση στη ζωή μας, είτε είναι στη μικρή οθόνη του κινητού, είτε όντως και αυτοί, ό,τι να είναι. Αχ, με έχει πειράξει η καραντίνα τελικά, ήταν αλήθεια. Ο Μανιάκος, κυρίες και κύριοι, να το δείτε, Netflix, θα σας βγάλω κάποια στιγμή. Άμα δεν φάω κανένα τρακοσάρι στο δρόμο, θα ξανάρθω στο στούντιο και θα σας πω σειρές που μάλλον δεν έχετε δει, όχι μόνο σε Netflix, εντάξει, τώρα Netflix έχει γίνει πολύ mainstream. Θα σας πω σειρές και από Amazon Prime, να δείτε στο Amazon κάποιες σειρούλες και θα σας πω και σε άλλες πλατφόρμες έξω από αυτά τα περίεργα, τα Amazon και τα Hulu και τα Apple TV και τα Disney Plus. Σειρές που μάλλον δεν έχετε δει και πρέπει να δείτε. Και έχω 2-3 διαμαντάκια εκεί. Όχι σαν αυτές τώρα εδώ πέρα τις φλωριές που λέμε του Netflix. Τώρα σειρές να κάτσετε να δείτε. Άιντε. Κάντε και καμιά δουλειά. Λοιπόν, πάω να φύγω, να μαγειρέψω, να πάω για δουλειά. Και τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για ακόμη μια φορά μαζί μου, δίπλα μου και με. Δηλαδή πραγματικά. Χαίρομαι για την υπομονή σας. Ήμουν ο Νίκος Παπουτσής. Ήταν το Ζουζουνάκια Podcast. Κάντε like, subscribe, αυτά τις γελιότητες που λένε σε κάθε βίντεο οι YouTuber και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε, γεια, εύχομαι. Άλλη μια μέρα στο γραφείο.